Πρέπει να σας πω ότι το δίκαιο της ανάγκης μέχρι πρότινος ήταν ότι τι να κάνω, ήρθε η πότα της Τρόικας, είμαι κι εγώ χρεωμένος, κατασκοφαντούμενος ως χρεωμένος ότι κυβερνούσαν κάποιοι χώρα και λαό διεφθαρμένων, και κατά υπονόηση συνεχίζεται και σήμερα με αυτό το νόμο, ότι ξέρεις, τα φτιάξανε από φοροκλοπή και φοροδιαφυγή τα σπίτια και τα χωράφια. Δεν είναι έτσι. Γνωρίσατε καλύτερα αυτό το λαό. Τα μπαΐρια, που λέει ένας συνάδελφός μου εδώ, είναι από τον καιρό της τουρκοκρατίας κατακτημένα. Λέω λοιπόν εγώ εδώ τώρα, στην συζήτηση που κάνουμε, η κατάσταση της ανάγκης αντιστρέφεται και παίρνει ένα ιερό περιεχόμενο. Επικαλούμε την κατάσταση της ανάγκης να μην σας πληρώσω, κύριε Τροϊκανή, γιατί θα μου πεθάνει το παιδί, θα μου πεθάνει ο λαός. Επικαλούμε την κατάσταση της ανάγκης όπως την επεκαλέστη ο Μεταξάς το 1938 στο δικαστήριο των Βρυξελών. Όπως την επεκαλέστη η Γερμανία το 1931 που μάζευε τα χρέη της και της τα κέρασαν, και το 1953. Ποιο ήταν το αντικείμενο του συμβάσεως εκείνης με τη Γερμανία, που ξεχνάει τα κατοχικά δάνεια, ξεχνάει τις αποζημιώσεις, ξεχνάει ότι έκαψε χωριά, τα ξεχνάει όλα αυτά, και να κάνω συνεταιρισμό προς τι. Και λέει το 53 και το 31 η Γερμανία θα χαριστεί το μισό από το χρέος. Δεν θα το εξυπηρετείς παρά μόνο όταν πιάσεις 5% ρυθμό ανάπτυξης του εγχώριου προϊόντος, ρυθμό ανάπτυξης. Πώς αυτά δεν έχουν ανάλογα για κάποιους σήμερα παρείες του Νότου? Εγώ δεν εκφράζω τώρα ούτε λογιστικά ούτε τίποτα, σας τα είπα όλα. Θέλω να είμαι εκφραστής της ζώσας υπερηφάνειας του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ.